τελικά θα απελευθερώσει σε πλάγι out. Μεγάλη ευκαιρία, φάση διαρκείας για το Καστάνθη σε 69. Τα πολλά λάθη της άμυνας του Παναθηναϊκού που έπεσε με τη φωτιά σε 2-3 περίπτωση. Τώρα ο Σιμάο, όσο τον κλαίει τον πιο μακριά. Κρίνεται η πολιορκία για την άμυνα του Παναθηναϊκού. Εδώ ξαναβλέπουμε από το λάθος τα αλλεπάλληλα λάθη από Κούμα. Σιμάο θα ξεκινήσει από το Ζιόλι που καθυστέρησε. Ο Γκζέλακ βρέθηκε στο έδαφος. Ο Βίτρα αυτός που θα κόψει το σουτ και πάλι Λουκά Βίτρα για να ολοκληρωθεί η φάση αυτή για την Ξάνθη στο 69. Υπεδόθηκε και πάλι στην επίθεση με τον Κοστούλα σε θέση offside εδώ. Ο Αγκάλι που ούτως ή άλλως δεν κυνήγησε τη φάση. Εδώ λειτουργήσε σωστά το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, αφήνοντας εκτεθειμένο τον Αγκάλι. Πάμε πάλι στο πάνω το γηπέδο που στο Γιάννη Αναγνωστόπουλο να δούμε όμως πρώτα σαν παιδί. Γκολ! Γκολ! Βέβαια, γιατί έχει πάει καλά και σε αυτό το τομέα φέτος ο Χάρης Παπάς. Λογικό είναι, θέλει να χτυπήσει τώρα την ευάλωτη αμυντική γραμμή του Παναθηναϊκού με την... Παναθηναϊκάρα μου.